στα χέρια του. Αυτό το βλέπει, το παρατηρεί το πρόσωπό του. Ωραία. Τσακ. Το παίρνει. Αντί να κάνουν σεφτές στο μαγαζί, σούφρωσαν κοσμήματα οι δύο αλλοδαποί που εμφανίστηκαν το πρωί σε κοσμηματοπωλείο στις Μοίρες, με το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης του καταστήματος να καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση τους. Δεκαετίες επαγγελματίας και απόλυτα υποψιασμένος, ο Λευτέρης Κουνδουράκης γλίτωσε τα χειρότερα, αφού, όπως λέει, έχει μάθει να έχει τα μάτια του 14. Παρ' όλα αυτά όμως έχασε ένα χρυσό βραχιόλι μπροστά από τα μάτια του και χρειάστηκε να δει το βίντεο από τις κάμερες του καταστήματος για να το πιστέψει. Το που μπήκε αυτός πρόλαβε και πήρε ένα βραχιόλι από τη βιτρίνα, το οποίο το κρατούσε στα χέρια του και ήρθε και το εναπόθεσε πάνω στο γραφείο. Ηρέμα, χωρίς εκνευρισμούς, χωρίς τίποτα. Ούτε καν το αντιλήφθηκα ότι ήταν πάνω στο γραφείο. Μιλήσαμε για την τιμή του σκουλαρικιού, όλα ωραία, όλα καλά. Κάποια στιγμή λοιπόν, την ώρα που έβγαζα εγώ τα σκουλαρίκια από τα αυτιά της κυρίας, αυτός με τρόπο επιδέξιο έβαλε το βραχιόλι μέσα στο τσαντάκι το οποίο είχε κρεμάσει στον ώμο του. Αυτά βέβαια τα είδα μετά όσον αφορά την καταγραφή που είχε γίνει από το βίντεο. Στο κατάστημα μπήκε πρώτα η γυναίκα, η οποία του ζήτησε βοήθεια ώστε να δοκιμάσει ένα ζευγάρι σκουλαρίκια. Στη συνέχεια μέσα στο κατάστημα μπήκε δεύτερο άτομο που εμφανίστηκε ο σύζυγος της γυναίκας. Άνοιξα να της δώσω τα σκουλαρίκια, άφησα τη βιτρίνα την εσωτερική γύρω στις 15 με 20 πόντους ανοιχτή, έχοντας βέβαια πάντα τα μάτια μου εκεί. Απλά κάποια στιγμή γύρισε η κοπέλα και μου είπε αν μπορώ να της το φορέσω στο αυτί, γιατί τα νύχια της ήταν φτιαγμένα, ήταν λίγο μακριά και δεν μπορούσε να τα κουμπώσει. Πέρασα λοιπόν το ένα σκουλαρίκι εγώ, βλέποντας την πόρτα μου ότι δεν ήταν κανένας, και μετά μου λέει να με βοηθήσει να περάσω και το άλλο. Βγαίνοντας λοιπόν έξω από τον μπάγκο εξυπηρέτησης, περνάω το σκουλαρίκι το δεύτερο, αλλά συγχρόνως έχω και το νου μου, βλέπω το σύζυγο ότι μπαίνει μέσα. Με ανάρτησή του, ο Λευτέρης Κουνδουράκης σήμανε συναγερμός στους συναδέλφους του κοσμηματοπόλες, αφού από τις κινήσεις τους φαίνεται ότι πρόκειται για επαγγελματίες αετονίχηδες που εξορμούν κάθε καλοκαίρι σε τουριστικούς προορισμούς και με τη μέθοδο της απασχόλησης αρπάζουν ό,τι προλάβουν. Για να φύγουν μάλιστα χωρίς να κινήσουν υποψίες, οι δύο αετονίχηδες άφησαν και προκαταβολή 20 ευρώ για τα σκουλαρίκια στον καταστηματάρχη. Το ζευγάρι των δύο Ρουμάνων, μετά από ολοήμερο ανθρωποκυνηγητό σε όλη την Κρήτη, πιάστηκε κυριολεκτικά στα πράσα στην περιοχή των Χανίων και μάλιστα λίγο πριν αναχωρήσουν με πλοίο από την Κίσαμο. Στα χέρια τους, οι αστυνομικοί του τμήματος Φεστού βρήκαν εκτός από το βραχιόλι και άλλα αντικείμενα, η προέλευση των οποίων εξετάζεται.